Ο κύριος Στασιούλας. Για να σας ακούσω λίγο σε αυτά που λέμε. Τώρα, δηλαδή να εδώ... για τα πόθεν έσχες. Όχι, όχι, δεν θέλω για τα πόθεν έσχες. Αυτή την αποκουστική κουβέντα που γίνεται, ναι, που δεν έχει καμία σχέση με τους εργαζόμενους, που είναι γενικά παραδεκτό ότι ο μήνας δεν βγαίνει με το μισθό. Ναι, αλλά εδώ είναι άλλα εσείς... τα προβλήματα και εδώ σηκώνεται μια συζήτηση, ναι, και μια αντιπαράθεση για να κρυφτεί τι. Τι. Για να κρυφτεί μια στρατηγική ταύτιση που έχουν όλα τα κόμματα εδώ, στα μεγάλα, αυτά που παράγουν αρνητικές εξελίξεις για το λαό μας, συνδιαμορφώνονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνονται νόμοι του κράτους εδώ στη χώρα μας. Δύο λεπτά. Σχέση... Μίλησε σήμερα ο κύριος Κουτσούμπας και είπε για μια φυλακή που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Δηλαδή, εσείς τώρα θα πάτε σε μια φυλακή, αν με το καλό εκλεγείτε, για να κάνετε τι σε αυτή τη φυλακή? Εμείς θα τον πάμε... κρατούμενο, τον, τον. Τι θα κάνετε? Εμείς θα πάμε σε ένα Ευρωκοινοβούλιο, λοιπόν, ναι, ναι, όσο πιο δυνατή, και η σημερινή συγκέντρωση δίνει ένα προμήνυμα. Ήταν χωρίς υπερβολή μεγάλη, πολύ μεγάλη. Προμήνυμα για την Κυριακή, για τις εκλογές. Και εμείς θα πάμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε όλα τα χρόνια και έχει αποδειχτεί ότι είναι ο μόνος αποτελεσματικός δρόμος, να αποκαλύπτουμε, να καταψηφίζουμε, να σπάμε την ομογνωμία όλων των άλλων κομμάτων όταν παραδείγματος χάρη ψηφίζουν για τα 13 ώρα, όταν ψηφίζουν την κοινή αγροτική, ναι, πολιτική, όταν ψηφίζουν να στέλνουν δισεκατομμύρια στο Ζελένσκι και ο Ζελένσκι να πάει να αγοράζει καζίνο κάτω στα κατεχόμενα. Θα έπρεπε να ενισχύουμε τη Ρωσία. Εγώ δεν σας διέκοψα. Θα... τίποτα να μην ενισχύεται. Δεν υπάρχει πόλεμο. Στέλνετε όμως μερικά δισεκατομμύρια, ναι, στο πρέπει. Ζελένσκι και τα στερείτε από τον κόσμο που έχει ανάγκη. Αυτό λέω. Σε μια περίοδο, πάρουμε, σε μια περίοδο έχετε κάνει επιλογή, είναι φανερό. Φυσικά, η ζωή είναι γεμάτες επιλογές. Η επιλογή δικιά σας είναι με τον πόλεμο. Είναι να στέλνετε την φρεγάτα Ίδρα, κοστίζει 500.000 ευρώ. Εμείς κάναμε τον πόλεμο, η Ευρωπαϊκή καθημερινά, Ένωση, τον πόλεμο κατά η επιλογή της Ουκρανίας. Σας είναι να συμμετέχετε στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Μια στιγμή, όταν κάποιος δέχεται επίθεση, με το πόλεμο. Όταν κάποιος δέχεται επίθεση, όπως δέχτηκε επίθεση η Ουκρανία από τη Ρωσία, mm-hmm, πρέπει να στηρίζετε κατά την άποψή σας ή όχι? Εδώ δεν είναι μια απλή επίθεση. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που βγήκαμε και διαδηλώσαμε και καταγγείλαμε και τη Ρωσία που έκανε αυτή την επίθεση, αλλά εδώ έχουμε σύγκρουση υπερδυνάμεων. Ναι, αλλά δεν θα επιζήσουν με σκέπτη καταγγελία οι Ουκρανοί. Ένα σχεδιασμό. Δεν θα επιζήσουν με σκέπτη καταγγελία. Χρειάζονται μεριά, βοήθεια για να επιζήσουν. Από τη μια μεριά, ένα σχεδιασμό του ΝΑΤΟ για να περικλώσει όλη την περιοχή που πήγε γύρω-γύρω, και από την άλλη μεριά την υπεριαλιστική Ρωσία. Εμείς λέμε ότι ο λαός μας και οι λαοί όλη τη Ευρώπη δεν έχουν κανένα όφελος να μπλέξουν εκεί. Είναι για συμφέροντα άλλων, για να ελέγξουν περιοχές, για να ελέγξουν πλουτοπαραγωγικές πηγές. Και δεν βλέπω το ίδιο ενδιαφέρον. Ο Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν προκύπτει καμία σχέση του Ζελένσκι. Σας κατάλαβα. Ο Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν προκύπτει καμία σχέση του Ζελένσκι με το καζίνο στην Κύπρο. Ναι, ναι. Εγώ λέω ότι βγήκε στην δημοσιότητα. Εντάξει. Ο Χριστοδουλίδης θα πει αυτά που πρέπει να πει. Μάλιστα. Αλλά αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα. Ναι. Πάντως το είστε με τον πόλεμο, παρακαλώ. Θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Αν θέλει κάποιο να ψηφίσει αντιπολεμικά, πραγματικά, θα πρέπει την Κυριακή να ψηφίσει ΚΚΕ. Είναι το πιο αποτελεσματικό και το πιο σίγουρο που μπορεί να εκφραστεί όποιος είναι εναντίον του πολέμου, όποιος διαδηλώνει εναντίον του πολέμου, όποιος είναι εναντίον αυτής της γενοκτονίας που γίνεται κάτω στην Παλαιστίνη. Και δεν βλέπω εδώ πέρα πάλι να υπάρχει, πώς να το πω, η ευαισθησία στήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Ο Πασχαλάκης πήγε στη Ραμάλα. Εντάξει, πήγε, αλλά προηγουμένως στις αρχές του Οκτώβρη, ναι, στήριξε το δίθεν δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ για να μακελεύει τον Παλαιστινιακό λαό. Α, εσείς θεωρείτε ότι το Ισραήλ δεν είχε δικαίωμα να αντιδράσει στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς? Πόσους έχουμε? Δεν ξεκινάει η ιστορία από τις 7 Οκτώβρη. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξεκινάει η ιστορία. Δεν ξεκινάει ποτέ μια μέρα. Από πολύ πιο πίσω. Ναι. Και έχουμε εκεί πέρα και επιθέσεις και έχουμε κατοχή ενός κράτους. Και εμείς έχουμε ευαισθησία σε αυτά ως Ελλάδα, γιατί έχουμε την Κύπρο που είναι σε κατοχή. Άρα πρέπει να βλέπουμε όλη την εικόνα. Μάλιστα. Ένας πόλεμος φέρνει αδικίες, φέρνει άδικα πράγματα, αλλά πρέπει να βλέπεις την αιτία που γεννάει αυτά τα άδικα πράγματα και αυτή να καταδικάζει και αυτή να πολεμάζει. Για να έρθω, με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Παπαδάκη, στα θέματα που προάσπιζαν τα συμφέροντα της Ελλάδος και της Κύπρου, ήμασταν όλοι μαζί, να ξέρετε, οι Έλληνες. Αυτό μην το κάνουμε τον διαχωρισμό. Εμείς... Και εσείς.
Εμείς είμαστε με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Γιατί και μιλάμε αυτό είναι για τον μια πόλεμο, μεγάλη για το κατεχόμενο μιλώ, για τα κατεχόμενα κύριε συνάδελφε. Ναι, για τα υπάρχουν όμως και συμφωνίες. Δεν είναι επιλεκτικές οι ευαισθησίες των Ελλήνων. Μέσα στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, μέσα στους έχουμε σχεδιασμούς όλοι ευαισθησίες, αυτό παρακαλώ να το αναπτύσσετε. Ο κύριος Μανιάτης είπε νωρίτερα για Ευρωστρατό, εμείς δεν είμαστε σε αυτά. Προφανώς μιλάω για τις ευαισθησίες για τα κατεχόμενα. Εδώ εμείς σκεφτόμαστε πιο πρακτικά και με βάση αυτό που βιώνει ο κόσμος. Και ρωτάμε. Και το ερώτημα είναι, δηλαδή, όποιο και να είναι την επόμενη μέρα στις θέσεις που αναφέρεται και τα λοιπά και όπως αν τοποθετηθούν τα κόμματα, τι πρακτικό αποτέλεσμα θα έχει για τους εργαζόμενους, δηλαδή θα λείψουν τα προβλήματα, δεν θα είναι την επόμενη μέρα, θα γίνει καμία αλλαγή, δεν θα έχουμε το χρηματιστήριο της ενέργειας, δεν θα έχουμε την πράσινη μετάβαση, την απελευθέρωση, δεν θα έχουμε τους παγωμένους μισθούς, δεν θα έχουμε αυτό που υπάρχει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εκάστοτε υπουργός να αποφασίζει για τον κατώτερο μισθό και να είναι παγωμένη η μισθή. Δεν θα έχουμε όλο αυτό το συνοθήλευμα, το αντεργατικό με τις εργασιακές σχέσεις και αυτό που λέμε ως απάντηση στα παιδιά μας, ότι άμα θες να τα βγάλεις πέρα θα δουλεύεις 13 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα λέει. Δηλαδή ποιο θα είναι το πρακτικό αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα είναι, για να το μεταφράσω λίγο διαφορετικά από ό,τι το είπατε κύριε Φουγαρά, μαύρη γάτα, άσπρη γάτα, τα ποντίκια να πιάνει. Ναι, να ρωτήσω κάτι να τώρα. Ωραία, μαύρη γάτα, άσπρη γάτα, να ρωτήσω κάτι. Ξέρετε κάπου αλλού καλύτερες εργασιακές σχέσεις από αυτές που υπάρχουν στην Ευρώπη? Θέλω να μου πείτε. Ξέρω κάπου και αλλού. Μπορούμε να κάνουμε καλύτερες εργασιακές σχέσεις αν οι εργαζόμενοι αποφασίσουν και αγωνιστούν, θα πετυχαίνουν πράγματα. Όχι, εγώ δεν ρωτάω αν μπορούν να γίνουν καλύτερες στην Ευρώπη. Λέω αν υπάρχουν κάπου καλύτερες από την Ευρώπη. Υπάρχουν με βάση το αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, γιατί υπάρχει αυτή η αρνητική κατάσταση και εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές. Αν ο λαός που είναι ο παραγωγός του πλούτου και έχει κάθε δικαίωμα να επιστρέφει ο πλούτος για να ικανοποιούνται οι ανάγκες του, το αποφασίσει, αυτό του λέμε, βεβαίως. Και θα γίνει, γιατί δεν υπάρχει. Να ρωτήσω κάτι γιατί ακόμα, σήμερα είναι σύγχρονο, ας πούμε, ναι, να μιλάμε για 13 ώρες και όχι να μιλάμε για 8 ώρες που αγωνίστηκαν πριν 131 χρόνια ναι, οι εργαζόμενοι. Ναι. Είναι προοδευτικό αυτό, μάλιστα, 13 ώρες. Να ρωτήσω κάτι, 2 λεπτά. Το ΚΚΕ τι λέει για το θέμα του Ευρωπαϊκού Στρατού? Εμείς είμαστε εναντίον. Τι θα έλεγε το ΚΚΕ? Τι θα έλεγε το ΚΚΕ? Γιατί είναι ένας μηχανισμός. Και θα είναι ένας μηχανισμός που θα εξυπηρετεί πάλι τα ίδια. Απέναντι ποιον. Απέναντι στους Τούρκους δεν θέλετε να έχετε και απέναντι ποιον. Θέλετε πάντα βάζουμε αυτή τη μαγική λέξη. Δυνάμεις. Πάντα τη μαγική λέξη. Το ποιος ωφελείται, ποιος. Άρα η δημιουργία ενός Ευρωστρατού τι σημαίνει? Ότι επιχειρησιακά θα συμμετέχει σε περισσότερες στρατιωτικές αποστολές εις βάρος των λαών που θα πληρώνουν το Μάρμαρο. Μάλιστα. Και λοιπόν, με τη ζωή τους. Έχουμε... Όσοι έχουν στο μυαλό τους αυτό που σκέφτονται, να το κάνουν, να πάνε να ψηφίζουν ΚΚΕ. Είναι η εποχή που ανεβαίνει το κόκκινο. Μάλιστα. Και θα το δούμε την Κυριακή.